Πελοπόννησο Expo και έχουμε τη χαρά αυτή τη στιγμή να συνομιλούμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, τον κύριο Μπουντρούκα. Καλησπέρα κύριε Μπουντρούκα και καλώς σας βρίσκουμε εδώ στην Ινέκθεση. Καλησπέρα σας. Είναι και δική μου χαρά να μιλάω στο σταθμό σας πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που παρέχετε στο Πελοπόννησο Expo, γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο και νομίζω ότι οι κόποι μας ανταμείβονται. Έχει πέσει σκληρή δουλειά, κύριε Μπουντρούκα, για να διοργανωθεί όλη αυτή η έκθεση. Πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές δυσκολίες. Γνωρίζετε ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά στις επιχειρήσεις. Προκειμένου να πιστούν, να έρθουν, να καταλάβουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν έρθει ως εκθέτες, που για μας αυτό είναι το ζητούμενο, θα αποζημιωθούν. Περιμένουμε επισκέπτες και από το εξωτερικό, όπως είχαμε συνομιλήσει την άλλη φορά. Βεβαίως, είναι 22 επισκέπτες, οι οποίοι θα έρθουν την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσουν πρωί-πρωί μέχρι το βράδυ. Θα κάνουν 400 συναντήσεις. Αυτά έχουν όλα προγραμματιστεί, είναι όλα στην εντέλεια, δεν είναι στον αέρα και καταλάβατε. Ούτως ή άλλως, καταρχήν από νωρίς και το ετοιμάζατε. Βέβαια. Έχουν ετοιμαστεί, έχουν γίνει τα κατάλληλα ραντεβού, έχουν φτιαχτεί φόρμες από τους δικούς μας, από τους ξένους και όλα αυτά. Βέβαια. Οπότε στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε και τα οικονομικά σε όλες τις επιχειρήσεις είναι σφιγμένα, αξίζουν τουλάχιστον τα χρήματα που έχουν διατεθεί για να στήσει κάθε επιχείρηση εδώ το περίπτερό της, προκειμένου να εκθέσει και να προωθήσει αυτό που έχει ως αντικείμενο. Αυτή είναι η υπόθεση. Βεβαίως λίγο ο καιρός μας τα χαλάει, αλλά βλέπω με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι ήδη είναι γεμάτη η έκθεση πριν καν αγκυλιαστεί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ωραία. Περιμένουμε να έρθουν και πολιτικά πρόσωπα, περιμένουμε και από το χώρο του αθλητισμού ανθρώπους να επισκεφθούν αυτή την έκθεση. 9 παρα 10 κόβουμε την κορδέλα απόψε. Το πολύ μέχρι τις 9 θα κόψουμε την... Όχι, ναι. Ναι, στις 9, ναι, γιατί καλά. Θα κάνουμε μία ώρα, μία μισή ώρα θα είναι το τελετουργικό. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ και σε εσάς, και εύχομαι και στο σταθμό σας καλή επιτυχία, γιατί και πάντα να είμαστε μαζί και να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για την Αρκαδία και για την Πελοπόννησο. Γιατί όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.